Είμαι ο Αριστοτέλης Γεωργιάδης, έρχομαι από την Κομοτηνή, είμαι 26 χρονών και είμαι ο γνωστός TikToker Μπουγατσιάρης. Σήμερα σας φέρνω ένα αντικείμενο το οποίο είναι ο πλάστης του σώματος και όχι ο πλάστης του φίλου που θα περιμένατε από μένα. Υποδέχομαι αμέσως τον αγαπητό Αριστοτέλη. Από πού κατάγεσαι, Λεβέντη? Από Κομοτηνή, έρχομαι από την Κομοτηνή. Με τι ασχολείσαι? Ασχολούμαι με μια τέχνη, την τέχνη της μπουγάτσας. Ο μπουγατσάς στο TikTok, έλα και λέω ποιος είσαι. Έλα, σε βρήκα. Τον βρήκαμε. Ο μπουγατσάς στο TikTok. Ο μπουγατσάς του... Εγώ την είχα την πληροφορία. Πάνω μου, εφόσον ξέρεις και το TikTok, περιμένω μια πολύ καλή εκτίμηση από σένα. Λοιπόν, αυτή η μπουγάτσα που φτιάχνεις, φίλε μου, που μέχρι και ο Πετρετζίκης την έχει ζηλέψει και σου ζητάει τη συνταγή, έχω ενημερωθεί, μην νομίζεις. Έχουμε γυρίσει και μαζί εκπομπή. Σε παρακαλώ πολύ, θα μας αποκαλύψεις τώρα πώς τη φτιάχνεις. Όχι πολύ πολύ μυστικά. Την κρέμα, πώς φτιάχνεται αυτή η κρέμα? Η κρέμα φτιάχνεται με φρέσκο γάλα, παραδοσιακά και με ολόφρεσκα αυγά, χωριάτικα. Μόνο έτσι μπορείς να καταφέρεις την παραδοσιακή κρέμα. Τι βάζεις, βούτυρο ή λάδι? Βούτυρο. Και το φύλλο? Και το φύλλο 3 μέτρα, για να βγει όσο πιο λεπτό γίνεται. Εσύ το φτιάχνεις το φύλλο? Εγώ, το ανοίγω στον αέρα. Στον αέρα? Ναι. Δέσποινά μου, σε σένα αποκαλύπτω για πρώτη φορά τα μυστικά της νούμερο 1 μπουγάτσας. Πώς ασχολήθηκες με αυτή την τέχνη? Την κληρονόμησα από τη γιαγιά μου, η οποία την έδωσε στη μητέρα μου και η μητέρα μου σε μένα και στα αδέρφια μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ στην μπουγάτσα να βάζω πολύ άχνη αλλά και πολύ κανέλα. Ωραία, να βγει αρωματική. Γιατί δεν μας έφερες μία? Σας έφερα. Πού είναι κρυμμένη η μπουγάτσα εδώ πριν την εκτίμηση? Τι ώρα και πουλά. Θα κάνει πρώτα την εκτίμηση ο κύριος Θάνος και μετά θα την κάνει. Λάθος. Πρώτα φαίνεσαι. Να το γλυκάνω. Πρώτα φαίνεσαι την μπουγάτσα να μας γλυκάνεις, γιατί εγώ έχω επιρροή στο Θάνο. Ήρθες με στρατηγική, βλέπω. Χωρίς στρατηγική δεν πετυχαίνουμε τίποτα στη ζωή μας, οπότε θέτουμε στόχους και κοιτάμε να τους πετύχουμε. Ταξίδεψες από την Κομοτηνή για την εκπομπή μας? Ναι, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ. Ήταν δηλαδή όνειρό μου να έρθω και γι' αυτό. Γιατί ήταν όνειρό σου? Για να γνωρίσω εσένα και τον Θάνο. Η νούμερο ένα μπουγάτσα στη νούμερο ένα εκπομπή της τηλεόρασης. Και θέλω τώρα να μας πεις, μεγάλε TikToker και μεγάλε μπουγατσιάρη, τι είναι αυτό που μας έχεις φέρει εδώ? Έχω φέρει μία vintage συσκευή μασάζ, η οποία θα σε χαλαρώσει μετά από μια πολύ έντονη μέρα. Δουλεύει αυτή? Δουλεύει κανονικότατα. Για να δούμε. Πώς την απέκτησες? Την πήρα από ένα παλαιοπωλείο, την αγόρασα μόνο και μόνο για να έρθω στην εκπομπή σας. Είσαι ένας αυθεντικός Castor Tracer. Αγόρασες αντικείμενο για να έρθεις εδώ? Ναι, μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Έχεις κάτι να μας πεις για το αντικείμενό σου? Να δώσουμε το λόγο στο Θάνο. Ας δώσουμε το λόγο στο Θάνο. Γιατί έχεις έρθει στο καλύτερο μέρος. Ακριβώς. Λοιπόν. Και σε κάποιον ειδικό. Φυσικά μετά από την μπουγάτσα, για να ομορφαίνουμε και να μην παχαίνουμε, χρειαζόμαστε ένα αντικείμενο σαν και αυτό. Γιατί αυτό δεν είναι απλά μία συσκευή μασάζ. Αυτό είναι μία συσκευή η οποία καταπολεμάει την κυταρίτιδα. Έτσι διαφημίζεται αυτή η συσκευή. Το ανοίγεις, όπως δείξαμε πριν, και μπορείς να στηριχθείς στις λαβές και ανάλογα ποιο σημείο του σώματός σου θέλεις να γυμνάσεις, θέλεις να κάψεις λίπος ουσιαστικά, ακουμπάς πάνω και το γυμνάζεις. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις το χέρι, έρχεσαι έτσι και ακουμπάς για παράδειγμα και κάνεις τον τρικέφαλο. Αν θέλεις να κάνεις μπροστά δικέφαλο, κάνεις με αυτόν τον τρόπο. Αν θες να κάνεις πόδια, γλουτούς, οτιδήποτε. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο ασκησολόγιο για το συγκεκριμένο. Βρισκόμαστε στη Γαλλία, είναι ένα vintage μηχάνημα, δεκαετίας 80. Ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο, το βλέπαμε και στο telemarketing της εποχής, της δεκαετίας του 80 και του 90, στην Αμερική, στη Γαλλία, στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν είχε φτάσει εκείνη την περίοδο. Αυτό, όπως είπα και πριν, είναι απόλυτα λειτουργικό, απλά με ένα μοχλό και επιστρέφει και κλείνει. Πολύ απλά, εύκολα, γρήγορα και διασκεδαστικά. Και τώρα θέλεις να μου αποκαλύψεις, που δεν νομίζω ότι για σένα έχει αυτό αξία, με πόσα χρήματα θα ήσουν ευχαριστημένος?
υπολογίζω γύρω στα 200 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Κάνε όμως και αυτή τη γνωστή ερώτηση κλειδί στον εκτιμητή μας. Αγαπητέ Θάνο, πόσο εκτιμάς ότι κοστίζει αυτό το υπερχαλαρωτικό μηχάνημα? Αν και δεν ήρθε η μπουγάτσα πριν για να αλλάξουμε και την εκτίμηση. Δεν πειράζει, θεώρησε ότι εγώ είμαι ικανοποιημένη. Έχω ήδη φανταστεί ότι έχω φάει μια πάρα πολύ ωραία γλυκιά μπουγάτσα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Η εκτίμησή μου για τη vintage συσκευή μασάζ, κατά της κυταρίτιδας, για να απολαμβάνεις περισσότερη μπουγάτσα. Ακριβώς. Είναι... Είναι 120 ευρώ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Θάνο μου, έπρεπε να σου φέρω τελικά να φας πρώτα την μπουγάτσα και μετά να μου κάνεις την εκτίμηση. Αριστοτέλη μου, εγώ σου συμβουλεύω. Θα μπεις μέσα στο δωμάτιο των αγοραστών, αυτό θα είναι ήδη εκεί. Θα πας με τις μπουγάτσες. Θα τους γλυκάνω άρα πρώτα. Πρώτα θα τους γλυκάνεις, Λεβέντη μου, και μετά όλα θα πάνε πρίμα. Τέλεια. Σου εύχομαι να έχεις καλή τύχη στη ζωή σου. Ευχαριστώ να πας πάρα το καλό. Πολύ. Καλή τύχη, καλοπούλητο. Τις μπουγάτσες θέλουμε. Την επόμενη φορά θα φέρω πρώτα τις μπουγάτσες. Πάω στο δωμάτιο των αγοραστών, κρατάω τη συμβουλή της Δέσποινας, αλλά αλλάζω στρατηγική. Αυτή τη φορά θα τους γλυκάνω πρώτα με την μπουγάτσα μου και μετά θα τους δείξω το αντικείμενο. Δεν μπορεί, με τέτοια μπουγάτσα σίγουρα θα πουλήσω το αντικείμενό μου. Περάστε. Καλή όρεξη. Και πίναγα τόσο πολύ. Πίναγα τόσο πολύ. Ο φίλος μας, τον ξέρω, είναι ο Μπουγατσιάρης. Ακριβώς. Δεν είσαι ο Μπουγατσιάρης, ναι. Σωστά. Ακριβώς. Σε έχω δει στο TikTok, είσαι φανταστικός. Δηλαδή, βασικά, αυτό που έχω δει και με έχει εντυπωσιάσει είναι αυτό το τεράστιο φύλλο το οποίο το πετάει στον αέρα. Είναι, είναι το φύλλο της Μπουγάτσας. Εντάξει, είσαι φοβερός. Αυτό είναι τέλειο. Φοβερή. Αν θυμάμαι καλά, δεν είσαι από την Αθήνα, σωστά? Όχι, είμαι από την Κομωτινή. Από την Κομωτινή, μάλιστα. Μας έφερες μπουγάτσες, αλλά. Μας έχεις φέρει κάτι άλλο για πουλί, υποθέτω. Σας έχω φέρει κάτι άλλο, αλλά είπα να σας γλυκάνω πρώτα. Πέτυχα το να σας γλυκάνω, ελπίζω αυτό να φανεί και στο αποτέλεσμα. Άντε τώρα. Είναι για μασάζ. Ακριβώς. Είναι μασάζ. Είναι μασάζ για το απίστια. Είναι μασάζ για όλο το σώμα. Αυτά που έχουν μηχανική και είναι 70-60, τι είναι, με τρελαίνουν, έρχομαι να το δω. Έχω να σου πω ότι είναι μηχανή μασάζ η οποία καταπολεμάει και την κυταρίτιδα. Δουλεύει. Ακριβώς. Δουλεύει, εννοείται. Α, τόση ώρα το. Ναι, έβαζε ποδαράκι εδώ και έκανε το μασαζάκι πίσω. Καλό. Όχι, είναι μια χαρά. Είναι πολύ ωραία η αίσθηση. Ναι. Είναι από αυτές τις συσκευές που τις έχω ξαναδεί. Είναι, έχουν τόσο πολύ πλάκα. Το μέλλον έδειξε και η πρακτική ότι δεν κάνουν καμία δουλειά, παιδιά. Ήταν καθαρά θέμα marketing και έρευνα τότε, αλλά ποτέ δεν έπιασε. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ασήκωτη, έχει πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το μασίφ εμένα μου αρέσει που έχει βγει στον τόρνο. Τη βλέπω σαν αντικείμενο, βάζω και φως μέσα. Έλα, να τη ιδέα. Βάζω και φως μέσα και δίνει και ένα ωραίο στυλ. Και τι διεκδικώ. Μπουγατσιάρι. Πολύ ωραία. Τι σχέση έχεις εσύ με αυτό το αντικείμενο? Δεν έχω καμία σχέση. Το έχω αγοράσει από ένα παλαιοπωλείο μόνο και μόνο για να έρθω να σας γνωρίσω και να σας μάθω να τρώτε μια παραδοσιακή μπουγάτσα. Θέλω να μου πεις, τώρα εντάξει δεν μας ξέρεις πολύ καλά, αλλά τι μπουγάτσα θα έτρωγε ο καθένας από εμάς? Σε έχω για κρέμα, κιμάς, σοκολάτα. Ωραία. Ναι. Κοτόπουλο. Άιμορι. Κρέμα. Μια χαρά. Και τυράκι. Έπεσε Διάνα. Θα ήθελα κι εγώ λίγο να δω πώς. Εννοείται. Αρχικά, πέραν του ότι έχει πάρα πολύ πλάκα, είναι και πολύ χαλαρωτικό. Σε χαλαρώνει, ναι. Έχει έτσι μια αίσθηση. Το πρόβλημά του ήταν ο θόρυβος τότε. Δεν είχαν καταφέρει το θόρυβο να απομονώνουν, αλλά είναι πολύ ωραία. Ο κύριος Λούδος σου είπε ποια χρονολογία είναι. Είναι της χρονολογίας του 80. Α, δεν είναι πιο. Α, είναι αρχές του 80. Ναι. Διότι φαίνεται πολύ του 70. Ναι, το ναι, υλικό ναι. Που είναι κατασκευασμένο, το χρώμα. Το λογότυπο. Μάλλον ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε τη δημοπρασία. Ο Αριστοτέλης έχει φτιάξει το κέφι των αγοραστών. Η στρατηγική με το κέρασμα της μπουγάτσας πέτυχε. Το πρωτότυπο αντικείμενό του ενθουσίασε και τους πέντε. Εσείς από το σπίτι, πρόβλεψη για νικητή. Εγώ θα ξεκινήσω, δεν ξέρω αν θα το αγοράσω. Και ξεκινάω λοιπόν, Αριστίδη. Αριστοτέλη. Τέλει. Τελευταία.
Αλήθεια, κάτι έχω πάθει και μπερδεύω τα ονόματα. Δεν φταίει η μπουγάτσα. Λοιπόν. Κράτησε το άριστο όμως, που αυτό έχει σημασία. Άριστο. Κάνω λοιπόν την αρχή, Αριστοτέλη. Και προσφέρω με πολύ χαρά 150 ευρώ. Wow. Σοκ. Είναι πάνω από την τιμή εκτίμησης του Θάνου. Η όλη μου δεν με απογοήτευσες, ξεκίνησες πολύ δυναμικά την υπρασία. Το 150 είναι δελεαστικό. Δεν θέλω να γίνω λαγός, αλλά ένα δεκάρικο θα το βάλω. Έχω βάλει ένα όριο, ένα ταβάνι για να το πάρω από την Ιόλη. Α. Να τελειώνουμε να φάμε. Λάτε, επόμενος. Βρε Θάνο μου, μόνο 10 ευρώ, δηλαδή 4 μερίδες μπουγάτσα. Εμένα θα με επιτρέψεις να μείνω εκτός. Είναι ένα πολύ ωραίο αντικείμενο, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα προτιμήσω την μπουγάτσα σίγουρα. Not bad. Και καλή επιτυχία σας. Σε ευχαριστώ πολύ. Ειρήνη μου, τελικά δεν ήσουν τη γλυκιά μπουγάτσα. Σίγουρα προτιμούσε μια αλμυρή για να φύγει από τόσο νωρί. Διακρίνω έναν άνθρωπο που έχει έρθει με πολύ αγάπη να μα παρουσιάσει το αντικείμενό του, το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει. Και έχει πετύχει προφανώ. Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα. Θα σου πω μετά, off camera, αν μ' αρέσει ή όχι. Σίγουρα μ' αρέσει. Ωραία. Ετοιμάσαι να σου στείλω κιόλα, αν μα αρέσει. Εξαιρετικά. Είναι ντυλάκι αυτό από τώρα στο λέω. Δεύτερον, μπήκε σε πολύ ωραίο κόπο και είπε νωρίτερα. Ότι πήγε και αγόρασε από πολεμπολίτη το συγκεκριμένο αντικείμενο για να έρθει εδώ. Ναι. Άρα, εγώ κοστολογώ και το χρόνο σου και το γεγονό ότι πραγματικά αγόρασε κάτι το οποίο είναι πολύ ωραίο για να το φέρει σε μια εκπομπή και να παρουσιαστεί σαν κάτι το οποίο να μην γνωρίζουμε τι είναι. Γι' αυτό το λόγο, για να μην μιλήσει κανεί και να είμαστε και λίγο large, 200 ευρώ στα προσφέρω για να το πάρω, έτσι απλά για να το πάρω. Έχει πάρει και άλλα τέτοια κουλάκια. Ναι, ναι. Σαν και εμένα. Φίβο μου, επειδή καταλαβαίνω ότι έχεις μεγάλο φόρτο εργασίας και χρειάζεσαι ένα τέτοιο μηχάνημα για να σε χαλαρώσει, βάλε κάτι παραπάνω για να γίνει δικό σου. Χαρήκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Συγχαρητήρια, γιατί πολύ λίγα παιδιά ακολουθούν την παράδοση. Το αντικείμενο σου είναι αρκετά έξω από τα αντικείμενα που με ενδιαφέρουν και μου αρέσουν, αλλά χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Κι εγώ, χάρηκα πολύ. Έρμα μου, εσύ πιστεύω έχεις ένα πολύ χαλαρωτικό πρόγραμμα, γι' αυτό και εγώ θα σε τονώσω με μια μπουγάτσα σοκολάτα. Εμένα αυτό εδώ όντως μ' αρέσει, γιατί είναι ένα περίεργο αντικείμενο, έχει μια ωραία μορφολογία και εμένα οτιδήποτε έχει προοπτική μορφολογία, δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι είναι. Είναι σκαμπό, είναι γλυπτό, είναι κάτι, είναι... Μ' αρέσει. Για να το πάρω λοιπόν από όλους τους υπόλοιπους και να τελειώνει η ιστορία, θα προφέρω 210 ευρώ. Μόνο και μόνο για... Να τελειώνουμε, να μην γίνω και λαγός. Γι' αυτό θα αποχωρήσω και μόνο γι' αυτό. Λοιπόν, η όλη μου δεν θα το πάρεις. Φιβό. Για πάμε λίγο. 230 ευρώ από μένα. Φιβό. Παρακάτω. 250. Η όλη, 270. 280. 290. 300 ευρώ από μένα. Δεν θα πω δικό σου. 310. Βρε, θα το πάρω. Θα χτίσει καινούριο φούρνο το παιδί μας να τελειώσει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να σε ρωτήσω. Για τυπικούς λόγους όμως, αγοράζω το αντικείμενο με τα χρήματα που προσέφερα και τι είπες ότι θα προσφέρεις, θα μου στέλνεις. Μπουγάτσες. Για πόσο καιρό. Τουλάχιστον για ένα μήνα. Είστε θεός, λοιπόν. Έχουμε συμφωνία. Έχουμε συμφωνία. Τελειώσαμε. 3-10. Αυτό για να είναι deal. Τελικά η Δέσποινα έχει δίκιο. Η στρατηγική απέδωσε και κατάφερα να το πουλήσω σε τριπλάσια τιμή. Είμαι υπερικανοποιημένος. Εγώ ξεκινάω. Αριστοτέλη, πες μας και την τιμή εκτίμησης, παρακαλώ. Η εκτίμηση του Θάνου ήταν 120 ευρώ. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανεκτήμηση. Εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα που σας γνώρισα. Λοιπόν, πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ να παραμείνει αυτή η αγάπη που έχεις για το αντικείμενο. Όλα καλά, όλα ωραία. Να είσαι φαν όπως είσαι. Φίβο τηλέφωνο, ποτέ έρχομαι την πουγάτη. Ευχαριστούμε. Καλά, εννοείται τι. Υπογράψαμε. Η εμπειρία μου στο Castle Trust ήταν διασκεδαστική, την απόλαυσα, οι αγοραστές γλυκύτατοι και φυσικά σε αυτό βοήθησε και η μπουγάτσα μου.